Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, 3η 9 Φεβρουαρίου. Καλώς ήρθατε και απόψε στο ραντεβού σας με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Πάμε αρχικά να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δοκιμάζουν τις αντοχές τους στα νοσοκομεία της Πάτρας. Αγώνας από τους υγειονομικούς να μην ξεφύγει ο έλεγχος. Το 90% αγγίζει πληρότητα στο νοσοκομείο του Ρίου. Αυξάνονται οι κλίνες για κορονοϊό σε Άγιο Ανδρέα και Ρίο. Η Ζάκυνθος θρυνεί το χαμό στην άσφαλτο ενός 8χρονου αγγέλου σε τροχαίο στο δρόμο του ΚΤΕΛ. Συγγενείς του αδικοχαμένου παιδιού και κάτοικοι της περιοχής ζητούν να ληφθούν μέτρα για να μην χαθεί άλλη ζωή. Νεκρός 59χρονος ιερέας σε τροχαίο δυστύχημα στον επαρχιακό δρόμο Ξυλοκάστρου Τρικάλων. Το αυτοκίνητό του βγήκε εκτός δρόμου και καρφώθηκε σε δέντρο. Σοκ στην τοπική κοινωνία. Με τους αριθμούς να είναι αμήλικτοι και το Εθνικό Σύστημα Υγείας να πιέζεται αφόρητα σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε με έκτακτο μήνυμά του προς τους πολίτες πριν λίγη ώρα το καθολικό κλείσιμο της Αττικής με μέτρα αυστηρού περιορισμού. Τα μέτρα θα ισχύσουν για 2 εβδομάδες αρχισγενωμένης από την ερχόμενη Πέμπτη το πρωί έως και την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου. Κλειστό λιανεμπόριο και σχολεία. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Συμπολίτες μου. Πριν από λίγο ενημερώθηκα για την εισήγηση της Επιτροπής των Ειδικών μας. Θέλησα προσωπικά να σας ανακοινώσω την απόφαση για τα νέα μέτρα και να εξηγήσω τους λόγους που μας οδήγησαν σε αυτά. Συμπληρώνεται σχεδόν χρόνος από το ξέσπασμα της πανδημίας. Και η Ελλάδα, μαζί με ελάχιστες χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά, αντιστέκεται μέχρι στιγμής αποτελεσματικά στο τρίτο κύμα του κορονοϊού. Το δηλώνουν τα επίσημα ευρωπαϊκά στοιχεία, που φέρνουν τη χώρα στην 23η θέση σε απώλειες μεταξύ των 27. Αλλά το βεβαιώνουν και οι σύνθετοι δείκτες που παρακολουθεί η δική μας Επιστημονική Επιτροπή. Γνωρίζουμε όμως ότι οι επιθέσεις του κορονοϊού μπορεί να εκδηλωθούν ευθυδιαστικά και με ρυθμούς εκθετικούς, σαν τη φωτιά που απλώνεται γρήγορα και καταστροφικά. Δείτε τι έγινε στην Πορτογαλία. Και αυτό άλλωστε και απέναντι σε ένα φαινόμενο δυναμικό, επιλέξαμε την τακτική επισκόπηση και την ευέλικτη προσαρμογή των μέτρων ανάλογα με την πραγματική κατάσταση, επιλέγοντας στοχευμένα μέτρα με γρήγορα αντανακλαστικά. Λαμβάνοντας όμως υπόψη και τη σωρευμένη πίεση από τους περιορισμούς και την ανάγκη που έχουμε όλοι μας να ξαναβρούμε τους κανονικούς μας ρυθμούς. Και τελικά ήταν μεγάλη ανάσα για την αγορά και την κοινωνία να μείνει 2 εβδομάδες ανοιχτή και 2 κλειστή από το να είναι 4 εβδομάδες αποκλεισμένη. Στόχος είναι να βρισκόμαστε πάντα 1 βήμα μπροστά από τον ιό. Το τρίτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού το διανύουμε ήδη βάσει της ανάλυσης των δεδομένων και της πρόβλεψης του Πολυτεχνείου Κρήτης, ενώ βάσει της ίδιας πρόβλεψης δεν αποκλείεται τα κρούσματα άμεσα να ξεπεράσουν για τα 2.000. Ο αναπληρωτής καθηγητής του Πολυτεχνείου Γιώργος Ατσαλάκης θα μας βοηθήσει λίγο να κατανοήσουμε τι σημαίνει αυτό, να μας εξηγήσει και γιατί οι προβλέψεις είναι δυσίωνες. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κύριε καθηγητά, συμφωνείτε με το κλείσιμο αρχικά, επειδή είδαμε και τον Πρωθυπουργό να το ανακοινώνει της Αττικής αυτές τις ώρες και μήπως άργησε κιόλας να κλείσει? Είναι το σωστό δρόμο το κλείσιμο, σωστή απόφαση? Ναι, αναλύοντας τα δεδομένα μας δείχνουν ότι είναι σωστή απόφαση και ειδικά για την Αττική. Το σημαντικό είναι ότι με τις αναλύσεις των δεδομένων που κάνει πλέον η κυβέρνηση, δεν κάνει γενικό lockdown σε όλη τη χώρα, απλά εστιάζεται σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία πραγματικά τα δεδομένα έχουν ξεφύγει λίγο. Περίπου το κύμα που διανύαμε, που έκανε κορύφωση προς τα τέλη Νοεμβρίου, είχε αρχίσει μια σημαντική πτώση όλο το Δεκέμβριο και μέχρι τα μέσα Γενάρη είναι αυτό το σχήμα. Αν μπορούμε να δούμε το επόμενο σχήμα, αυτό ακριβώς εδώ βλέπουμε πράσινο χρώμα τα κρούσματα μετά τα Χριστούγεννα. Ουσιαστικά βλέπουμε κατά τα μέσα του Γενάρη να αρχίζει να αυξάνονται τα κρούσματα.
έχοντας κάνει μία βάση κοντά στα 500 κρούσματα κατά μέσο όρο, άρχισε μία αυξητική τάση. Μάλιστα. Αυτό είναι αρχή ενός επόμενου κύματος. Για να καταλάβουμε απλά, κύριε καθηγητά, εάν πήγαιναν τα πράγματα με περιορισμούς μέχρι και τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, θα ήμασταν σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Έτσι, απλά έπρεπε να ανοίξει η αγορά, έπρεπε να κινηθεί ο κόσμος τα Χριστούγεννα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς. Δηλαδή, αν τα κρούσματα ακολουθούσαν την καμπύλη αυτή που βλέπουμε, την καφέ, την κόκκινη καμπύλη, θα είμαστε μια χαρά και δεν θα υπήρχε η κατάσταση που δημιουργήθηκε τώρα. Απλά αυτά τα αυξημένα κρούσματα αναγκάζουν την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα, διότι επειδή ξεκινάει τώρα αυτό το κύμα από μια βάση 500 περίπου κρούσματων ανά ημέρα, σημαίνει ότι πολύ εύκολα μπορεί να φύγει, να πάει στα 2.000 κρούσματα κάποιες τις επόμενες μέρες. Αν δεν προσέξουμε θα πάει, δηλαδή αν δεν πάρθουν μέτρα και αν δεν προσέξουμε και εμείς οι ίδιοι με τις μάσκες μας και τις αποστάσεις. Ναι, έχει μεγάλη σημασία η μάσκα. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε δώσει τόσο μεγάλη σημασία στη μάσκα και όταν βλέπουμε ένα γνωστό μας, ενώ τη φοράμε όλη τη μέρα, μόλις δούμε το γνωστό μας θα την κατεβάσουμε για να μιλήσουμε. Τότε είναι τραγικό λάθος να βγάζουμε τη μάσκα όταν μιλάμε. Η Ιαπωνία αντιμετώπισε την όλη κατάσταση χωρίς να κλείσει καθόλου την οικονομία ούτε την εστίαση, αλλά απαγόρευε να μιλάς χωρίς τη μάσκα. Εάν εμείς πάρουμε τα αναγκαία μέτρα, είναι σίγουρο ότι θα αποτρέψουμε μια εκθετική αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες μέρες και σταδιακά μπορεί να οδηγήσουμε πάλι σε μια πτώση των ημερήσεων κρουσμάτων και σε συνδυασμό με την έλευση του εμβολιασμού να μπορέσουμε προς τα τέλη Απριλίου να έχουμε ελέγξει σε ένα σημαντικό επίπεδο την πανδημία και να έχουμε ανοίξει την οικονομία. Δηλαδή θεωρείτε ότι αν παραμείνουν τα μέτρα τα αυστηρά σε περιοχές κόκκινες και αν οι πολίτες φορούν τη μάσκα και τηρούν τις αποστάσεις, τέλη Απριλίου θα έχουμε έναν έλεγχο στα χέρια μας καλό. Θα έχουμε καλό έλεγχο και θα μπορούμε να ανοίξουμε σχεδόν όλη την οικονομία. Μάλιστα. Όχι στην κανονικότητα που ξέραμε, πάλι θα έχουμε τα μέτρα, θα έχουμε τη μάσκα, αλλά θα μπορούν να ανοίξουν πολλοί τομείς της οικονομίας και κυρίως ο τουρισμός που ενδιαφέρει κατά πολύ πολλές περιοχές της Ελλάδας. Να κάνετε και το επισημαίνετε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για τα όσα χρήσιμα πάντα μας λέτε και με τις αναλύσεις σας. Να είστε καλά. Ευχόμαστε. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Και πολύ καλή δουλειά στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, πάντα με τα δεδομένα που μας αναλύουν και μας ενημερώνουν για τα αποτελέσματά τους. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στα επίσημα νούμερα του ΕΟΔΗ. Σήμερα 1526 τα κρούσματα, έχουμε ένα άλμα, τετραψήφιος πάλι ο αριθμός, οι διασωληνωμένοι στους 277, οι θάνατοι στους 20, έχουμε μια μικρή μείωση και αυτό είναι ευχάριστο. Πάμε να δούμε τώρα στην περιφέρειά μας που μας ενδιαφέρει. Η Αχαΐα πρωταθλήτρια έχει ένα απίστευτα μεγάλο αριθμό, 97 κρούσματα. Βέβαια, να πούμε ότι γίνονται και πολλά περισσότερα τεστ, έτσι. Η Κονιθία 19 επίσης υψηλά, η Αργολίδα και η Ηλία έχουν παρουσιάσει από 13 κρούσματα σήμερα. Η Αρκαδία και η Μεσσηνία από 7, η Αιτωλοκαρνανία 5, η Ζάκυνθος 3, η Κέρκυρα 3, η Λευκάδα 2 και η Κεφαλονιά 1 κρούσμα. Έτσι έχουν τα επίσημα στοιχεία σήμερα του ΕΟΔΗ, 3η 9 Φεβρουαρίου. Τώρα, μέρα με την ημέρα, επιδεινώνεται η κατάσταση στα δύο νοσοκομεία της Πάτρας. Η πληρότητα αγγίζει στο 90% στο Ρείο, ενεργοποιώντας έναν ακόμη συναγερμό. Από την 6η ΥΠΑ αποφασίστηκε η αύξηση της δυναμικής σε κλίνες COVID, με τους γιατρούς να ανησυχούν ότι τα νοσοκομεία πλέον μετατρέπονται σε αποκλειστικές κλινικές κορονοϊού. Τα νοσοκομεία της Πάτρας δοκιμάζουν για άλλη μια μέρα τις αντοχές τους. Πλέον ο έλεγχος γίνεται ακόμη πιο δύσκολο να κρατηθεί. Η πληρότητα στο νοσοκομείο του Ρείου αγγίζει το 90% και η κατάσταση φοβίζει. Η κατάσταση είναι όντως απελπιστική. Η περιοχή μας βρίσκεται στο κόκκινο. Έχουμε μπει ήδη στο τρίτο κύμα της πανδημίας και η περιοχή δική μας και η Αττική. Και δυστυχώς επαναλαμβάνονται τα λάθη που έχουν γίνει εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο. Μια στρατηγική δηλαδή που είναι τελείως πλέον χρεοκοπημένη και υγειονομικά δηλαδή και κοινωνικά οικονομικά. Οι πατρινοί σπέβδουν για rapid test στο Επιμελητήριο Αχαΐας και στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης. Ενδεικτικό ότι ο φόβος της διασποράς κυριαρχεί. Απλά λόγω ηλικίας είπα να το κάνω το τεστ να ξέρω πού βρίσκομαι. Με ρωτάτε αν έκανα rapid test. Όχι, δεν έκανα.
Γιατί δεν κάνετε? Γιατί δεν έκανα rapid test? Γιατί το rapid test μου επιβεβαιώσει αν είμαι ασθενής ή όχι αυτή τη στιγμή, όχι μετά από 5 λεπτά. Δεν μου δίνει τίποτα, δεν με κατοχυρώνει σε τίποτα. Στην έκτη υγειονομική περιφέρεια οι συσκέψεις διαδέχονται η μία την άλλη για τη διαχείριση της κατάστασης σε Ρίο και Άγιο Ανδρέα. Οι κλίνες κορονοϊού αυξάνονται και στα δύο νοσοκομεία σε βάρος άλλων κλινικών. Θεωρούμε προδιαγεγραμμένο έγκλημα τη μετατροπή κατά το Δοκούν από εφημερία σε εφημερία και από μέρα σε μέρα των δύο μεγάλων νοσοκομείων του νομού, του Αγίου Ανδρέα δηλαδή και του Ρίου, σε νοσοκομεία αποκλειστικά για κορονοϊό. Αυτά τα λάθη έγιναν στη Θεσσαλονίκη, έγιναν στις γύρω περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Θεωρούμε ότι είναι, ξαναλέω, από προδιαγεγραμμένη συνταγή καταστροφής. Μόνο όπλο για την ανακοπή της αλυσίδας μετάδοσης, η τήρηση των μέτρων, με το πιο βασικό, τον περιορισμό των κοινωνικών επαφών στις εντελώς απαραίτητες. Πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Δεν είναι ό,τι μας λένε οι ειδικοί, πρέπει να τα ακολουθούμε. Είναι η δεύτερη φορά που κάνω. Επειδή κάνει σήμερα ο σύντροφός μου και έτσι είπα και εγώ να κάνω και εγώ το rapid test. Μακάρι να μπορούσαμε συνέχεια, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο πάντα. Κάποιες φορές σου ζητάνε για ποιο λόγο το κάνεις. Αν δεν έχεις συμπτώματα ή αν δεν έχεις έρθει με επιβεβαιωμένο κρούσμα, δεν σου κάνουν εύκολα. Σήμερα μου είπαν ότι δεν ρωτάνε αυτά και γι' αυτό και ξαναήρθα. Αυτό είναι παγκοσμίως, δεν είναι μόνο για την Πάτρα. Πρέπει να τηρούμε τα μέτρα μας, τις αποστάσεις, ό,τι λένε οι επιστήμοι. Και εμείς, βάσει επιστήμη, θα πάμε κι εμείς. Δεν μπορούμε να κάνουμε το κεφαλιού μας. Από τη μία, όλο ένα και περισσότεροι είναι όσοι φτάνουν στα δύο νοσοκομεία με συμπτώματα και χρειάζονται νοσηλεία. Από την άλλη, συνεχίζει να είναι αυξημένη η διασπορά ανάμεσα στους νοσοκομιακούς και η εικόνα θυμίζει ένα επίφοβο μείγμα έτοιμο να εκραγεί. Θα μείνουμε στην Αχαΐα. Κραυγή αγωνίας από γονείς μαθητών στο σχολικό συγκρότημα του Ριόλου. Ζητούν να κλείσει το σχολείο τόσο για το γυμνάσιο όσο και το λύκειο εξαιτίας των κρουσμάτων που βρέθηκαν στο δημοτικό. Η δευτεροβάθμια αρνείται, ενώ οι γονείς είναι αποφασισμένοι να σταθούν απέναντι και στον εισαγγελέα για να προστατέψουν την υγεία των παιδιών τους. Γέμισε κορονοϊό, η δυτική Αχαΐα και τα σχολεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων αναλαμβάνουν δράση, καθώς η πολιτεία δεν κρίνει σκόπιμο να κλείσει όλο το σχολείο για μερικά κρούσματα. Ανησυχούμε, το δημοτικό έκλεισε. Αυτά. Σίγουρα μας έχει πανικοβάλει και γι' αυτό ζητάμε να κλείσετε το γυμνάσιο Λύκειο για να μπορέσουμε να διαφύγουμε τη διασπορά. Το πρωί της Τρίτης, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων από τις γύρω περιοχές αποφάσισαν να κλείσει για μία εβδομάδα το γυμνάσιο και Λύκειο Ριόλου εξαιτίας κρουσμάτων που διαπιστώθηκαν στο δημοτικό. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία των γονέων, διότι τα παιδιά τους πηγαίνουν, υπάρχουν αδέρφια που πηγαίνουν και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Και η άποψη των γονέων είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να κλείσει και το γυμνάσιο Λύκειο, σε αντίθεση με την άποψη της δευτεροβάθμιας. Έχει πολλά κρούσματα το χωριό, αυτό είναι το θέμα μας. Αν δεν είχε σαν χωριό, δεν θα μας είχαμε πρόβλημα. Αλλά σαν χωριό που έχει, πρέπει να κλείσει το σχολείο αυτό. Ειδικά στο Λάπα και στο Ριόλο υπάρχουν αρκετά κρούσματα COVID-19 και οι τοπικές κοινωνίες ανησυχούν. Αποφασίσαμε να κλείσουμε το σχολείο. Συμφωνούν όλοι οι προέδροι από τα χωριά, είναι ο Μύρτος, είναι Καγκάδι, είναι Κεφαλαίκα, Ματαράγκα, Φράγκα, Γιουλέικα, παντού. Δεν κάνουμε πίσω. Πάει ο γιος μου Δευτέρα Λυκείου και ζητάμε να κλείσει το σχολείο γιατί έχει πολλά κρούσματα το χωριό. Ο σύλλογος και όλοι οι γονείς. Οι γονείς των μαθητών του γυμνασίου και του λυκείου δεν επέτρεψαν το μάθημα στο σχολικό συγκρότημα την Τρίτη, ωστόσο ενημερώθηκαν πως δεν προβλέπεται το κλείσιμο του γυμνασίου και του λυκείου Λάπα και για να αποφευθεί κάτι τέτοιο, ενδεχομένως θα επέμβει ο εισαγγελέας, αν επιχειρηθεί εκ νέου παρεμπόδιση λειτουργίας του σχολείου. Από τη δευτεροβάθμια λένε να ανοίξουμε το σχολείο γιατί θα έχουμε κυρώσεις, δεν φοβόμαστε κανέναν και τίποτα. Δεν μπορούμε να παίξουμε την υγεία των παιδιών μας τη στιγμή που γίνεται όλο αυτό. Είμαι μητέρα δύο κοριτσιών στο Λύκειο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν μπορεί σε ένα χωριό 500 ατόμων να υπάρχουν 25 κρούσματα και να μας δείχνουν στο κίτρινο, ενώ θα έπρεπε το χωριό, θεωρώ, να είναι στο κόκκινο. Η ενημέρωση για το Λύκειο στο Λάπα από τον αντιδήμαρχο Βασίλη Κοτσόπουλο είναι πως από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας έγινε απολύμανση του Λυκείου Λάπα από εξειδικευμένο συνεργείο. Η απολύμανση καλύπτει όλες τις αίθουσες και τους χώρους του σχολικού συγκροτήματος.
Πάμε να καλησπερίσουμε τώρα τον βουλευτή Αχαΐας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Να τον δούμε. Καλησπέρα, κύριε Καραθανασόπουλε. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω λίγο να μου κάνετε ένα πολύ γρήγορο σχόλιο. Τι κάνει σωστά και τι κάνει λάθος η κυβέρνηση στην αντιμετώπιση της πανδημίας, και μια και είμαστε, να ξεκινήσουμε από την Αχαΐα, αφού είμαστε στο ρεπορτάζ της Αχαΐας. Έχετε μάλιστα ζητήσει το ΚΚΕ, έχει ζητήσει την επαναλειτουργία του νοσοκομείου νοσημάτων θώρακος, έτσι, στην Πάτρα. Για να σας ακούσουμε. Δεν τον έχω. Α, κύριε Νίκο, δεν ξέρω αν μας ακούτε. Κύριε Καραθανασόπουλε. Δεν πρέπει να μας ακούει ο κύριος Καραθανασόπουλος. Θα δούμε, θα επιχειρήσουμε. Α, δεν μας ακούει ο κύριος Καραθανασόπουλος. Θα τον δούμε σε πολύ λίγο, να μας δώσει λίγο την θέση του ΚΚΕ, διότι όπως είπαμε και το νοσημάτων θώρακος ζητά να ανοίξει στην Πάτρα, αλλά και διαφωνεί με την πολιτική και με την τακτική της κυβέρνησης, κυρίως σχετικά με το κομμάτι των προσλήψεων στις δομές υγείας. Λοιπόν, θα τον έχουμε σε πολύ λίγο. Πάμε να δούμε, να φύγουμε λίγο, να πάμε στο δραματικό θέμα, το χθεσινό. Η Ζάκυνθος από χθες θρηνεί το χαμό στην άσφαλτο ενός 8χρονου Αγγέλου. Το νήμα της ζωής του κόπηκε στο δρόμο του ΚΤΕ λίγα μέτρα από το σπίτι του, όταν χτυπήθηκε από δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ένας 25χρονος. Κάτοικοι της περιοχής και συγγενείς του παιδιού ζητούν να πάρθουν μέτρα για να μην χαθεί άλλη ζωή. Στη Ζάκυνθο πάντως τα τελευταία χρόνια τα θανατηφόρα τροχιά δεν είναι λίγα και συγκλονίζουν το νησί. Θλίψη αλλά και αγανάκτηση έχει προκαλέσει στη Ζάκυνθο ο χαμός του 8χρονου παιδιού που χτυπήθηκε από δίκυκλο. Το δυστύχημα έγινε στο δρόμο του ΚΤΕΛ Ζακύνθου, σε μια ευθεία στην οποία, όπως τονίζουν κάτοικοι της περιοχής, τα οχήματα αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα με τον κίνδυνο πάντα να ελοχεύει. Γιατί έχουν και επικίνδυνο να βγαίνουμε. Εγώ πάω να πάρω το αυτοκίνητο μου και κινδυνεύω πολλές φορές. Τότε τα πράγματα το καιρό που υπήρχαν τα έργα εκεί πέρα. Δηλαδή είχαν κολλήσει τα αυτοκίνητα και παραγγελία βόηθα. Εγώ πολλές φορές ήρθα σε σημείο να με σκοτώσουν. Για να περάσω απέναντι, να πάω στα σκουπίδια μου, από εδώ βλέπω. Από εκεί έρχονται με τόση ταχύτητα που δεν προλαβαίνω να πάω στη μέση του δρόμου. Βρισκόμαστε στο σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο με το άτυχο 8χρονο παιδί. Λίγο πιο πίσω μας, περίπου στα 50 μέτρα, το δίκυκλο χτύπησε το 8χρονο παιδί και βρέθηκε στο σημείο που βρισκόμαστε εδώ. Ένα λουλούδι που άφησαν γνωστοί και γείτονες της οικογένειας του αδικοχαμένου 8χρονου είναι εκεί για να θυμίζει πως χάθηκε τόσο άδικα το αγγελούδι. Οι συγγενείς του παιδιού ζητούν να ληφθούν μέτρα για να μην θρηνήσουμε ξανά άλλη ζωή. Είναι οι χειρότεροι που τρέχουν, παιδί. Χωρίς να προσέχουν, έρχονται σφαίρα. Αυτό κάτι θα γίνει. Έφυγε ένα παιδάκι 8χρονών, αλλά να μην ξαναγίνει. Έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος διεξάγει το τμήμα τροχέας της αστυνομικής διεύθυνσης Ζακύνθου, προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Ξέρεις πόσες φορές έχουν έρθει σε κίνδυνο να φρενάρουν μέσα στα πόδια σου? Πρέπει να μπει σήμανση και να αρχίσει η αστυνομία εδώ να κάθεται, ώστε να σταματήσουν να τρέχουν. Πολλά είναι τα θανατηφόρα περιστατικά στους δρόμους της Ζακύνθου τα τελευταία χρόνια, με τους κατοίκους να ζητούν από τις αρχές αλλά και την αστυνομία να επέμβουν για να δοθεί ένα τέλος και να μην χάνονται τόσο άδικα ανθρώπινες ζωές. Πολύ κρίμα. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να φροντίσουν όσοι έχουν τη δύναμη να αποφεύγονται τέτοια δυσάρεστα γεγονότα. Λοιπόν, να επιχειρήσουμε να πάμε πάλι στον κύριο Καραθανασόπουλο, τον βουλευτή Αχαΐας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Καλησπέρα, κύριε Καραθανασόπουλε. Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα. Λοιπόν, ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα το δίκτυο. Όχι, εντάξει, μια χαρά θα πάμε. Ένα πρώτο σχόλιο θέλω για την αντιμετώπιση της πανδημίας από την κυβέρνηση. Το ΚΚΕ έχει ζητήσει για την Αχαΐα, για την Πάτρα, να ανοίξει και το νοσημάτων θώρακος. Βεβαίως. Κοιτάξτε, η εξάπλωση της πανδημίας και η πορεία που έχει πάρει αναδεικνύει τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης, η οποία αφενός το μόνο το οποίο κάνει είναι να ζητάει τα μέτρα της, να τηρούνται τα μέτρα της ατομικής προστασίας. Απ' την άλλη όμως τη μεριά δεν θωρακίζει το δημόσιο σύστημα υγείας. Είχε να αποθέσει όλες τις ελπίδες της στο εμβόλιο, όμως και αυτή η διαδικασία του εμβολιασμού, πέρα ότι φαίνεται ότι είναι μακρόχρονη διαδικασία, με τον πόλεμο ο οποίος γίνεται, ο εμπορικός φαρμακευτικός πόλεμος που γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προμήθεια των εμβολίων, καταλαβαίνω ότι θα δυσκολεύσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Γι' αυτό εμείς ως κόμμα είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι πρέπει πρώτον να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αναβάθμιση καταρχάς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για να μπορούν να αποσυφορθούν τα νοσοκομεία. Δεύτερον, προσλήψεις μόνιμου υγειονομικού και νοσηλευτικού προσωπικού που να καλύψουν τις χιλιάδες κενές θέσεις οι οποίες υπάρχουν και εκατοντάδες που καταγράφονται στα νοσοκομεία του νομού Αχαΐας. Και τρίτον, για το νομό Αχαΐας, αυτό το οποίο είχαμε ζητήσει είναι να επαναλειτουργήσει το νοσοκομείο νοσημάτων θώρακος, το οποίο έκλεισε πριν από λίγα χρόνια με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και μάλιστα το έχουμε επαναφέρει πάρα πολλές φορές το ζήτημα. Τη Δευτέρα θα συζητηθεί επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή το μεσημέρι με αντικείμενο ακριβώς την επαναλειτουργία του νοσοκομείου Θώρακα. Τη Δευτέρα θα γίνει ερώτηση στον Υπουργό, δηλαδή στην. Θα συζητηθεί στην Ολομέλεια Δευτέρα το μεσημέρι η επίκαιρη ερώτηση την οποία έχουμε καταθέσει για το νοσοκομείο Θώρακος. Το οποίο θα αποσυμφορούσε την κατάσταση. Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς στο ρεπορτάζ σας, έχουν μετατραπεί και τα δύο νοσοκομεία σε νοσοκομεία μίας πάθησης. Ναι. Μόνο για τον COVID. Όλες οι υπόλοιπες παθήσεις και αρρώστιες και θέματα δεν αντιμετωπίζονται επί της ουσίας. Αναστέλλονται όπως είναι τα τακτικά χειρουργεία που έχουν επί της ουσίας ανασταλεί τελείως. Από αυτή λοιπόν την άποψη, αυτό είναι το κυρίαρχο ζήτημα το οποίο βάζουμε και θέτουμε ως ΚΚΕ. Τα χρήματα όμως που θα βρεθούν, κύριε Καραθανασόπουλο, γιατί εντάξει, τα λέμε να γίνουν προσλήψεις, να αγοραστούν τα μηχανήματα, να εξοπλιστούν τα νοσοκομεία, βγαίνει όμως ο κουμπαράς, υπάρχουν τα χρήματα? Κοιτάξτε, καταρχάς για το νοσημάτων θώρακος είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είχε ανακαινιστεί λίγο πριν κλείσει και είχαν δαπανηθεί αρκετά σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να, και για τις θηριακές υποδομές και για το ξενοδοχειακό, για τις ξενοδοχειακή εγκατάσταση την οποία χρειαζόταν. Από αυτήν την άποψη λοιπόν μπορεί να λειτουργήσει άμεσα το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Δεύτερον, είναι θέμα προτεραιοτήτων την οποία βάζουμε. Όταν βλέπουμε να δίνονται δισεκατομμύρια ή και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αν δεν είναι ζήτημα προτεραιότητας η προστασία της δημόσιας υγείας, τότε ποιο πρόβλημα είναι? Και τρίτο θέμα, στην Πάτρα μπορεί να μην είναι τόσο πολύ έντονο, αλλά υπάρχουν και εκεί συγκεκριμένα παραδείγματα, είναι ακριβώς τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε μεγάλους εργασιακούς χώρους, όπου αυτά δεν τηρούνται και με αποτέλεσμα μεγάλη εργασιακή χώρη να μετατρέπονται σε εστίες μετάδοση του ιού. Και βεβαίως και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ιδιαίτερα εδώ στην Αθήνα, όπου η κατάσταση είναι κρηκτική πλέον με το συχνοτισμό που υπάρχει στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άρα λοιπόν είναι ένα πλέγμα ζητημάτων που αν αυτά είχαν τηρηθεί, τότε θα ήταν και διαφορετική η κατάσταση. Nice. Έτσι και με τα ανοιγοκλεισίματα και τα απαγορευτικά τα οποία βάζει και σε μια σειρά κλάδους της οικονομίας. Ένα πολύ γρήγορο σχόλιο για την οικονομία, κύριε Βουλευτά. Κοιτάξτε, ταυτόχρονα με την πανδημία υπάρχει και οικονομική κρίση, ναι, η οποία είναι πολύ οξυμένη. Χτυπάει κατά κύριο λόγο εργαζόμενους, αυταπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες. Αυτό στον χώρο της εστίασης, για παράδειγμα, που είναι πολύ έντονο το πρόβλημα. Και από την άλλη τη μεριά αξιοποιείται σήμερα η πανδημία και για να ληφθούν αντιλαϊκά μέτρα και ταυτόχρονα για να συγκεντρωθεί αξιοποιώντας τους ευρωπαϊκούς πόρους οικονομική δραστηριότητα σε όλο και λιγότερα χέρια. Εμείς λέμε μπροστά σε αυτή την κατάσταση, οι εργαζόμενοι πρέπει να διεκδικήσουν την προστασία τους από τις επιπτώσεις της κρίσης και ταυτόχρονα να διεκδικήσουν τέτοια μέτρα που να υπάρχει ουσιαστική ανακούφιση στους επαγγελματίες, στους αυταπασχολούμενους, στους μικροέμπορους ουσιαστικά της περιοχής. Και στους εργαζόμενους. Λοιπόν, έτσι. Κύριε Καραθανασόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Και εγώ ευχαριστώ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ κύριε Βουλευτά. Πάμε τώρα στην Κορινθία, θα πάμε. Μια δυσάρεστη είδηση. Στο Ξυλόκαστρο έχουμε τον θάνατο σε τροχαίο ενός ιερομόναχου, του πατέρα Παρθένιου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σήμερα το απόγευμα. Να καλησπερίσουμε την Αγγελική Σπυροπούλου να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Αγγελική. Καλησπέρα, Τάσο. Κυρίες και κύριοι, σαν βόμβα έσκασε η είδηση αυτή στο Ξυλόκαστρο.
του θανάτου του ιερομάχου Πάτερ Παρθένιου, ο ίδιος 59χρονος ιερέας, οδηγός του οχήματος, όπως βλέπουμε και στο βίντεο, για άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε πάνω σε ένα δέντρο. Φυσικά όλα αυτά οι έρευνες που διενεργούνται από το αστυνομικό τμήμα Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης για το πώς έγινε όλο αυτό το σκηνικό. Λίγο μετά την ρίζα Ξυλοκάστρου σημειώθηκε συγκεκριμένα και βλέπουμε και τις εικόνες. Τραγωδία στο δρόμο συγκεκριμένα Ξυλοκάστρου Τρικάλων. Εκεί έγινε λοιπόν, στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, εκτός από το ΕΚΑΒ και πυροσβεστική υπηρεσία στο σημείο για να απεγκλωβίσουν τον ίδιο τον ιερομόναχο Πάτερ Παρθένιο. Ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός, Αγγελική, από ό,τι φαίνεται. Ναι, ήταν αγαπητός σε όλη την τοπική κοινωνία, όπου πραγματικά συγκλώνησε ο απότομος και ξαφνικός θάνατός του. Έχουμε και άλλη μία είδηση από την Κόρινθο. Αγνοείται ένας γιατρός. Έχουμε λοιπόν αυτή την είδηση. Όλα τα μέσα λοιπόν σήμερα από τις πρωινές ώρες γράφουν για αυτό το θέμα. Έχει όλη η τοπική κοινωνία αναστατωθεί. Αγνοείται γιατρός από την Κόρινθο. Συναγερμός έχει σημάνει φυσικά σε όλη την τοπική κοινωνία για το αν το δει κάποιος να επικοινωνήσει άμεσα μαζί του. Το τηλέφωνο του λειτουργούσε μέχρι κάποια ώρα. Μέχρι και το ρεπορτάζ που κάναμε εμείς, δηλαδή, μπορούσε κάποιος να τον καλέσει. Απλώς δεν το σήκωνε φυσικά και δεν είχε επικοινωνία με κανέναν. Ο 69χρονος γιατρός λοιπόν αγνοείται από χθες το βράδυ. Δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Το μόνο που είπε στους οικείους του είναι ότι θα πάει μια βόλτα μέχρι και τον Ισθμό. Αυτό γνώριζαν λοιπόν. Δώσε μου ένα λεπτό, Αγγελική. Δεν ξέρω αν έχουμε τον κύριο Μέλλο, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής, να τον καλησπερίσουμε, να δούμε αν έχει κάτι νεότερο. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Χρυσοβαλάτης Μέλλος, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Έχουμε κάποιο νεότερο, κάποια εξέλιξη? Ακόμα δεν έχω κάτι νεότερο. Έχω μείνει και σε αυτά που άκουσα και από εσάς και γνωρίζω και από χθες. Ο άνθρωπος, ο συνάδελφος αγνοείται. Μετά το απογευματάκι περίπου το βράδυ ξεκίνησαν άμεσα οι έρευνες από την αστυνομία. Όντως το κινητό του τηλέφωνο εξέπεμψε τελευταία φορά στην περιοχή περίπου των Αθηκίων, με μια απόκληση της κοντά στα 20 χιλιόμετρα από το σημείο εκείνο. Γνωρίζω ότι ακόμα και τώρα εκεί έχουν ξαναπάει μονάδες αστυνομίας και ψάχνουν πάλι την περιοχή, χτενίζουν την περιοχή. Είμαστε κι εμείς αναστατωμένοι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας άνθρωπος, τον γνωρίζουμε, ένας συνάδελφος 13 χρόνια, στα ίδια ιατρία, έχουμε μοιραστεί τις ίδιες αγωνίες. Ένας άνθρωπος δηλαδή, που ένας γιατρός που ήταν ενεργός, που ζούσε ανάμεσα στην κοινότητα και παντού, έτσι. Ενεργός και πολύ δυνατός γιατρός. Δηλαδή, μιλάμε για άνθρωπο ο οποίος δεν είχε προκαλέσει ποτέ προβλήματα, ο οποίος ήταν παρόν σε κάθε τι κλινικό, ιατρικό και επιστημονικό στο νοσοκομείο και κάναμε και πολύ καλή ενδονοσοκομειακή, ας το πω έτσι, παρέα. Να ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Αν έχετε επικοινωνήσει με τους οικείους του, με την οικογένειά του? Έχω επικοινωνήσει μόνο με στενό του φίλο, καθότι με την οικογένειά του εγώ προσωπικά δεν είχα επαφές, παρά μόνο γνώριζα την μία από τις από τις κόλλες του, όπου είχαμε κάνει μια ομιλία πιο παλιά, αλλά δεν είχα κρατήσει επαφές. Με τον συνάδελφο μόνο μιλάγαμε συχνά, αλλά με αυτούς τώρα δεν έχω μιλήσει καθόλου, παρά μόνο με στενό του φίλο. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, κύριε πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας. Να ευχαριστούμε να βρεθεί ο άνθρωπος, να είναι όλα καλά, να βρεθεί ο άνθρωπος και μετά όλα τα άλλα θα τα πούμε. Έτσι, να είστε καλά. Ναι. Ευχαριστούμε, κύριε πρόεδρε. Καλά. Αγγελική, ευχαριστώ και εσένα. Καλό βράδυ. Θα πάμε κατευθείαν στη Σπάρτη, γιατί εκεί έχουμε μια απόπειρα ληστείας μέσα στο σπίτι εις βάρος δύο αδελφών. Θρασίτατη απόπειρα στις Κροκιές, ο Τάκης Κούρος είναι μαζί στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Δάκη, καλησπέρα. Μπήκαν στο σπίτι, τους ξυλοκόπησαν ή όχι? Τάσο, καλησπέρα. Μπήκαν στο σπίτι και ήθελαν να είναι μέσα στο σπίτι για να τους αποσπάσουν πληροφορίες που ενδεχομένως είχαν κρυμμένα κάποια χρήματα. Και παρόλο τις προσπάθειες που έκαναν, να πούμε ότι αυτό συνέβη στο χωριό Κροκιές, είναι του Δήμου Ευρώτα, είναι μόλις γύρω στα 25 χιλιόμετρα από την πόλη της Σπάρτης. Τις πρώτες λοιπόν πρωινές ώρες και σε ένα σπίτι το οποίο βρίσκεται στην άκρη του χωριού, είναι η αλήθεια, μέσα βρίσκονταν δύο αδέρφια ηλικίας περίπου 60 με 65 χρονών, μία κυρία και ένας κύριος. Δεν κατάφεραν να τους αποσπάσουν τις πληροφορίες ή ενδεχομένως να κατάλαβαν ότι δεν είχαν και κρυμμένα χρήματα στο σπίτι και έτσι τράπηκαν σε φυγή τρεις άγνωστοι, οι οποίοι, να πούμε, κατά τις καταγγελίες
των δύο αδερφών είχαν κρυμμένα τα πρόσωπά τους. Και με το μόλις έφυγαν, κάλεσαν την αστυνομία. Επιλήφθηκε του θέματος το αστυνομικό τμήμα που βρίσκεται στη Σκάλα, δηλαδή του Δήμου Ευρώτα, το οποίο διενεργεί και αυτή τη στιγμή και την έρευνα. Τυχερή στην ατυχία του, Στάκη, γιατί στο Αγρίνιο, ναι, θυμάσαι τι έγινε πριν λίγο καιρό, που ο ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του, τον είχαν δέσει, ήταν στο πάτωμα και έχασε τη ζωή του και η γυναίκα ήταν πάνω στο κρεβάτι δεμένη. Έτσι, τυχερή ήταν στην ατυχία του. Ναι, να πούμε ότι και τα δύο αδέρφια πήγαν στη συνέχεια στο κέντρο υγείας Βλαχιώτη, ο οποίος ο ένας, ο αδερφός, χρειάστηκε να διακομιστεί και στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Δεν ξέρουμε αν από τραύματα ή αν από ψυχολογικό σοκ περισσότερο. Λοιπόν, Στάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, εμείς θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Από τη Μεσσηνία θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος του δελτίου μας. Το πάρκο ΟΣΕ και τα πάρκα Τσέπης ανανεώνονται και δίνουν άλλη μορφή στην Καλαμάτα. Ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος επισκέφθηκε σημαντικά έργα που είναι σε εξέλιξη και τόνισε πως το επόμενο διάστημα η πόλη θα είναι απόλυτα λειτουργική για τους δημότες της. Το πάρκο του ΟΣΕ στην Καλαμάτα, που παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης, πλέον αποκτά δομές που θα δώσουν λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Θα γίνουν συγκεκριμένα βελτιωτικά έργα, θα μπουν κάμερες στον χώρο και θα φυλάσσεται τις βραδινές ώρες. Και στο πάρκο σιδηροδρόμου πήγαμε, εκεί οι παρεμβάσεις συνεχίζονται. Έχουμε τους κυβόηθους που γίνονται γύρω από τη λίμνη, το πατινάζ που θα ανακατασκευαστεί ολοκληρωτικά και βέβαια από τέλος του μηνός, αρχές του Μαρτίου, θα έρθει και η νυχτερινή φύλαξη. Που εκεί λοιπόν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε το πάρκο σιδηροδρόμου σε μια καλή κατάσταση, διότι δυστυχώς εγώ και ως αντιδήμαρχος γνωρίζω ότι κάθε χειμώνα γινόντουσαν δολιοφθορές, είχαμε καταστροφές στο πάρκο και όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα συνεχώς την άνοιξη να ξαναφτιάχνουμε. Φέτος τα πράγματα χειρότερα. Μια σειρά από έργα που εξελίσσονται ή πρόκειται να γίνουν σύντομα επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τη Δημάρχος και υπηρεσιακά στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών. Ένα από αυτά τα έργα αφορούσε και στο Πάρκο Τσέπης. Πραγματικά πήγαμε, είδαμε το τρίτο πάρκο Τσέπης, το μεγάλο που δημιουργείται εκεί στη Βύρονος, το οποίο βέβαια ξεκινήσαμε ως πάρκο Τσέπης και τελικά κάνουμε μια ολοκληρωτική ανάπλαση, μια αυτεπιστασία με συνεργεία του Δήμου και της ΔΕΙΑΚ. Αλλάζουμε αγωγούς, αλλάζουμε τα πάντα, θα γίνει μια ανάπλαση, μια πλατεία εκεί πάρα πολύ όμορφη και φτιάχνουμε και τους δρόμους εκεί και τα δίκτυα, τις υποδομές δηλαδή. Όμως πρέπει να προχωρήσουμε αυτή την πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει δημιουργώντας πράσινες γωνιές και πάρκα και σημεία συνάντησης, τα οποία να δίνουν έτσι μια ανάσα ζωή στην ευρύτερη περιοχή. Ο Δήμαρχος επισκέφθηκε και το ανατολικό κέντρο της πόλης, όπου έχουν ξεκινήσει εργασίες συντηρήσεων και κατασκευής γηπέδου μπάσκετ και βόλεϊ. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν εργασίες κατασκευής νέου ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ, ενώ στα δύο υφιστάμενα θα εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης. Απάντηση με επίθεση έδωσε η Νέα Δημοκρατία για το κορονογλέντι που της χρεώνει και ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ικαρία, παρουσία του Πρωθυπουργού, προβάλλοντας τη συνάντηση Τσίπρα πριν ένα μήνα στην Πάτρα με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής. Την ίδια στιγμή, οι πατρινοί δικηγόροι κατέθεσαν μήνυση με αφορμή τις εικόνες στην Ικαρία και ζητούν να ακολουθηθούν τα νόμιμα. Ο πανικός Νέας Δημοκρατίας πλέον δεν μπορεί να κρυφτεί μετά το κορονογλέντι που έγινε στην Ικαρία. Για πανικό της Νέας Δημοκρατίας και για φιάσκο με το κορονογλέντι του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ικαρία μαζί με ακόμη 40 άτομα κάνει λόγο με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που χαρακτηρίζει τραγελαφικές τις δικαιολογίες του κυβερνώντος κόμματος με φόντο τα μέτρα κατά της πανδημίας. Εμείς έχουμε σε πρώτη προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και με το παράδειγμά μας δείχνουμε ότι τηρούμε τον νόμο και τηρούμε αυτά που πρέπει να γίνουν. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και τα μέλη της κυβερνήσης του και της κουστοδίας του στην Ικαρία ήταν αυτοί που παρενέβησαν οποιοδήποτε κανόνα. Ότι στη Νέα Δημοκρατία βαφτίζουν με καθυστέρηση ενός μήνα τραπέζωμα τη σύσκεψη που είχε ο Αλέξης Τσίπρας στην Πάτρα με 10 επιχειρηματίες της πόλης, παρουσία του Προέδρου και συνδέσμου των καταστηματαρχών εστίασης και αναψυχής αχαΐας, με τήρηση όλων των μέτρων προστασίας και μπροστά σε κάμερες και δημοσιογράφους, δηλώνει στο Ιόνιαν ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα. Προσπαθούν και να βγάλουν διάφορες τραγελαβικές δικαιολογίες και βγάλανε, θυμηθήκανε τώρα, μία σύσκεψη φορέων με επιχειρηματίες περιοχής συγκεκριμένα που έγινε πριν περίπου ένα μήνα,
στο κατάστημα εστίασης της περιοχής εδώ του Ρίου, όπου ήταν με την παρουσία και του Προέδρου του ΣΚΕΑΝΑ, του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης. Σίγουρα δεν ήταν γλέντι σε φιλικό σπίτι, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ της Αχαΐας για τη συνάντηση και συζήτηση για τα προβλήματα της εστίασης στον αύριο χώρο του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ρίου. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν τώρα, μόνο σαν τραγελαφικό μπορεί να εκλειφθεί και σαν μια προσπάθεια να πετάξουν την μπάλα από την εξέδρα. Δυστυχώς, τα πανωτά φάουλ και τα επανωτές προκλήσεις από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη δεν μπορούν να κρυφτούν με όποιο ντάμπαν τις κοντρών προσπαθούν να κάνουν και όσο και αν προσπαθούν να αλλάξουν την ατζέντα. Οι δικαιολογίες της Νέας Δημοκρατίας για το γλέντι του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι για τα πανηγύρια και σίγουρα όχι για τα ικαριώτικα που είναι και ωραία, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεταξύ, αναφορά στην εισαγγελία πρωτοδικών πατρών ζητώντας παρέμβαση, κατέθεσαν πατρινοί δικηγόροι μετά το προκλητικό, όπως το χαρακτήρισαν, τσιμπούσι που έστησαν οι άριστοι προεξέχοντος του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ικαρία. Οι δικηγόροι της Πάτρα ζητούν πρωτίστως να διαβιβαστεί η αναφορά του στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ώστε να διαταχθεί σχετική έρευνα για την τέλεση αδικημάτων για τυχόν άσκηση ποινικής δίωξης. Και επίσης να διαβιβαστεί η παρούσα στα αρμόδια διοικητικά όργανα για την τυχόν βεβαίωση των διοικητικών παραβάσεων, των σχετικών διατάξεων περιορισμών των μέτρων κυκλοφορίας και συγκεντρώσεων των πολιτών. Θα πάμε τώρα στον βουλευτή Αρκαδίας και έναν εκ των αντιπροέδρων της Βουλής, τον κύριο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Ο λόγος του μάλιστα έχει αξία αυτές τις μέρες γιατί είναι και γιατρός. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Καλησπέρα. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή δύναμη. Καλά λέτε. Έχετε ένα σχόλιο να κάνετε για το θέμα το προηγούμενο που έπαιζε με το τσιμπούσι στην Ικαρία που έχει γίνει? Θα σας πω, εμείς κοιτάξτε να δείτε, μπορούμε να μιλάμε πολύ καθαρά γιατί πιστεύουμε ότι, και είμαστε πολύ καθαροί γιατί πιστεύουμε ότι ο ιός κολλάει και στις πορείες, κολλάει και στην Ικαρία, κολλάει και στην Πάτρα. Και έτσι με το παράδειγμά μας εμείς έχουμε δείξει ότι είναι λάθος να τσακωνόμαστε και να δημιουργούμε προϋποθέσεις οι οποίες θα αναπτυχθεί ο κορονοϊός, είτε είναι δεξιός, γιατί μάλλον ο κορονοϊός δεν είναι ούτε δεξιός ούτε αριστερός. Άρα σας παρακαλώ και παρακαλώ όλους σε αυτή την κρίσιμη φάση που βρίσκεται η χώρα, με πρώτον βέβαια τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, αλλά και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να σταματήσουν όλο αυτό το γαϊτανάκι της αντιπαράθεσης, το οποίο είναι χωρίς νόημα, χωρίς ουσία, και να δείξουν με το παραδείγμά τους τι πρέπει να κάνουν. Τόσο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Τσίπρας, με τις πορείες και με την Πάτρα, όσο και ο Πρωθυπουργός με την Ικαρία και οι βουλευτές του με άλλα θέματα, στέλνουν το λάθος μήνυμα στην ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό εμείς που δεν προχωράμε σε τέτοιες ενέργειες, που κάνουμε την αυστηρή κριτική μας στην κυβέρνηση και θα έχουμε χρόνο να τα πούμε, αλλά δεν, σε καμία περίπτωση δεν στέλνουμε λάθος μήνυμα στην ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό τους λέω σε όλους και τους λέμε σαν Πασόκ, ακόμα και αν καταδικάζουμε απερίβραστα αυτά που συνέβησαν είτε σε πορείες υπό τον ΣΥΡΙΖΑ είτε στην Ικαρία υπό τη Νέα Δημοκρατία, εμείς δεν πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Εμείς πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια της χώρας, ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, θα πρέπει να μείνουμε ασφαλείς για μας και τους γονείς μας. Μάλιστα. Και τα παιδιά μας. Λοιπόν, ως γιατρός τώρα, ο τρόπος που χειρίζεται την πανδημία, η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία στο υγειονομικό κομμάτι. Ακούστε, η κυβέρνηση και οι επιδημιολόγοι, τώρα εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, έχουν μια ευθύνη και πρωτίστως η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να την έχει κάποιος άλλος την ευθύνη. Η κυβέρνηση παίρνει τις ευθύνες και, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, αναλαμβάνει την ευθύνη για ό,τι γίνεται. Κατανοούμε όλη τη δυσκολία της κατάστασης. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι είναι μια κατάσταση εύκολη που διαχειρίζεται. Έχουμε δει και την Πορτογαλία και τις άλλες χώρες, αλλά και εμάς. Όμως, θέλω να σας πω τι λέγαμε εμείς ως κίνημα αλλαγής, ως ΠΑΣΟΚ, τον προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είπαμε ότι δεν χρειαζόταν αυτό με τα σχολεία. Ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί το επόμενο χρονικό διάστημα. Και ότι θα μπορούσε αυτό να το καθυστερήσουμε για να δούμε πού πηγαίνουν όλες αυτές, να δούμε πώς πάει η πανδημία. Δεν μας άκουσε. Όμως τώρα πια δεν είναι η ίδια μέρα με χθες. Και αυτοί που οι εργαζόμενοι με 534 ευρώ μετά από τόσο καιρό δεν μπορούν να ζήσουν. Η εστίαση πια έχει πάρα πολλά προβλήματα και έχουμε κάνει μια σειρά θέσεων. Άρα, για να μπορέσουμε την επόμενη μέρα να είμαστε πάλι όλοι μαζί και να μπορέσουμε να υπάρχουμε, αντί να τσακωνόμαστε για την Πάτρα και την Ικαρία, λέω το εξής. Να
η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση να υιοθετήσει μια σειρά θέσεων ΠΑΣΟΚ και της κινημάτων αλλαγής, να στηρίξουμε τον επιχειρηματία, να στηρίξουμε τον εργαζόμενο, να στηρίξουμε τον άνθρωπο της εστίασης, ώστε την επόμενη μέρα να είμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, για να μπορέσουμε να υπάρχουμε, να υπάρχει η χώρα μας. Άρα, το επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να αλλάξει το μείγμα των μέτρων, για να μπορέσει να επιβιώσει και να είναι ζωντανή η κοινωνία και οι επιχειρήσεις. Ο λογαριασμός βγαίνει όμως, κύριε Κωνσταντινόπουλε, για να γίνουν κάποια πράγματα όπως θα προτείνει το Κινάλ και κατά καιρούς τα έχουμε προβάλει και από το Δελτίο Ειδήσεων και με την κυρία Γεννηματά και με άλλους βουλευτές του Κινάλ. Βγαίνει ο λογαριασμός. Κοιτάξτε, η διαφορά μας με την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί καλά το λέτε, πολλές φορές η αντιπολίτευση λέει να διαγράψουμε, να... πολλές φορές. Ο κύριος Κατρίνης την προηγούμενη, πριν 10 μέρες, και ελπίζω να την είχατε ακούσει, ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, παρουσία του κύριου Σταϊκούρα, του δώσαμε όλες τις προτάσεις μας, οποίες είναι κοστολογημένες, τις οποίες τις περισσότερες τις υλοποιεί με πολύ μεγάλη καθυστέρηση η κυβέρνηση. Άρα ουσιαστικά, αντί να μας πιάνουν ο ιός, να ερχόμαστε εκ των υστέρων να κάνουμε όλα αυτά τα μέτρα που χρειάζεται η κοινωνία, πρέπει να τα κάνουμε εκ των προτέρων. Όχι όπως έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, εμπρός σοβαρός, να ρίχναμε 25 δισεκατομμύρια. Σε καμία περίπτωση. Όμως είναι άδικο να λένε ότι τα μέτρα του ΠΑΣΟΚ είναι μέτρα τα οποία δεν είναι κοστολογημένα. Είναι απόλυτα κοστολογημένα. Και δεύτερον, λέω ότι πρέπει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως είπε λέει η παράταξή μου, θα πρέπει να φτιάξουμε δύο μεγάλους κουβάδες. Δεν μπορεί από ένα κουβά να παίρνουν και οι μεγάλοι και οι μικροί. Πρέπει να ξεχωρίσουμε τους κουβάδες των χρημάτων, είτε λέγεται τραπεζικός δανεισμός, είτε λέγεται επιστρεπτέα, για να μπορέσουν να πάρουν όλοι. Μάλιστα. Άρα, ας αλλάξουμε το μείγμα, ας στηρίξουμε την προσπάθεια για να είμαστε την επόμενη μέρα όλοι μαζί. Ναι. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμβολή σας. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Θα πάμε τώρα στην Κεφαλονιά. Το λιμάνι του Πόρου έχει αποσπάσει τα βλέμματα τις τελευταίες ημέρες. Πολλά έργα αποκατάστασης είναι σε εκκρεμότητα και η Δημοτική Αρχή διεκδικεί έργα που θα βελτιώσουν την εικόνα του. Η κατάσταση που βρίσκεται το λιμάνι του Πόρου και η εικόνα που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος έδωσε απαντήσεις όσον αφορά στα δημοσιεύματα σχετικά με την κατάσταση στο λιμάνι του Πόρου. Ένα χρόνο που είμαι στη τιμόνι του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που είναι και ευθύνη το λιμάνι του Πόρου, είμαι συνέχεια πάνω και προσπαθούμε να αποδίδουμε τα χρήματα τα οποία εισπράττουμε από κάθε λιμάνι, να τα αποδίδουμε στο λιμάνι. Το λιμάνι του Πόρου δεν έχει master plan, δεν έχει, τα προηγούμενα χρόνια το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεν είχε καταφέρει να έχει master plan, δεν υπάρχει χάραξη για αλλού, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε καμία μα καμία εργασία, που τι σημαίνει αυτό, να μην μπορούμε να κάνουμε κεντρικό κτίριο επιβατών που να έχει τουαλέτες, να έχει χώρο εκδοτήρια, να έχει χώρο αναμονής των επιβατών, δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία του τουριστικού εγκυροβολίου. Μεταξύ άλλων, τα έργα που έχουν τρέξει μέχρι στιγμής αφορούν στην πλωτή εξέδρα, η οποία δημοπρατήθηκε στα 111.000 ευρώ, στην καθαριότητα του λιμανιού, όπου όλο τον χρόνο υπάρχει εργολάβος που κάνει την καθαριότητα, και στον φωτισμό στο λιμενοβραχίωνα. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, το Λιμενικό Ταμείο δίνει αρκετά χρήματα στο λιμάνι του Πόρου και επιστρέφει σχεδόν τα χρήματα που εισπράττει. Έτσι, το λιμάνι, με έργα που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα, θα αποκτήσει καλύτερη εικόνα και θα γίνει συντήρηση σε σημεία που χρειάζονται. Του λιμανιού στο μπαστούνι εκεί που είναι τα σκάφη τα τουριστικά. Έχουμε κανονικά το να αποκαταστήσουμε ζημιές, καθαριότητα του λιμανιού και όλες τις λειτουργίες που έχει το λιμάνι για να είναι, να μπορεί να ανταπεξέλθει στην κίνηση. Βέβαια, τα έσοδα του Λιμενικού Ταμείου το τελευταίο χρόνο έχουν μειωθεί στη μέση λόγω κορονοϊού, δεν έχουμε, έχουμε λιγότερη κίνηση. Για να προχωρήσει το master plan του λιμανιού του Πόρου, χρειάζεται να γίνει χάραξη για αλλού, στο λιμάνι. Γι' αυτό το λόγο, η Δημοτική Αρχή ασκεί πίεση στην κτηματική υπηρεσία, ώστε να προχωρήσουν διαδικασίες. Ακόμα αναμένεται έγκριση για μελέτες από το πρόγραμμα Φιλόδημος. Η μέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο η σημερινή και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος πραγματοποίησε η μερίδα με ειδικούς να δίνουν συμβουλές για τη σωστή και ασφαλή χρήση του. Η ανάγκη να αποκτήσουν γνώση τα μικρά παιδιά μέσα στο διαδίκτυο φαίνεται πως απασχολεί τους ειδικούς που αναζητούν τρόπους να τα ενημερώνουν και κυρίως για τους κινδύνους που ελοχεύουν.
Με θέμα «Βάζουμε όρια στην χρήση του διαδικτύου», η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διοργάνωσε ημερίδα με συμβουλές που πρέπει να τηρήσουμε ώστε το διαδίκτυο να είναι ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά. Οι ειδικοί μίλησαν για τυχόν επισφαλείς διαδικτυακές συμπεριφορές και έδωσαν απαντήσεις σε ερωτήματα γονέων και εκπαιδευτικών. Ανάμεσά τους η γνωστή συγγραφέας Κάρμεν Ρουγκέρι, που παρουσίασε το παραμύθι «Ο Σύφης, ο Ποντικός και το Διαδίκτυο», που δημιούργησε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ώστε ο κόσμος του διαδικτύου να γίνει πιο προσιτός για τα μικρά παιδιά. Μελέτησα πολύ, βοηθήθηκα από εκείνους, από ανθρώπους μέσα που εργάζονται στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και φτιάξαμε αυτό το παραμύθι, τον Σύφη, τον Ποντικό και το διαδίκτυο. Μέσα από ένα παραμύθι τα παιδιά μπορούν να πάρουν μια ειδοποίηση για το πόσο καλό μπορεί να κάνει το διαδίκτυο, αλλά μπορεί να κάνει και κακό. Γι' αυτό πρέπει να είναι πάντα με μέτρο να το χειρίζονται. Αυτό το σκοπό έχει αυτό το παραμύθι. Έχει ενδιαφέρον γιατί τα καθυλώνει τα παιδιά από ό,τι είδα μέχρι τώρα. Η ημέρα αυτή αποτελεί εφαλτήριο ευαισθητοποίησης μικρών και μεγάλων στα θέματα που αφορούν την ασφαλή και σωστή χρήση του διαδικτύου. Καθημερινά ακούμε για διαδικτυακές απάτες και για τους κινδύνους που ελοχεύουν, με όσους γνωρίζουν να επισημαίνουν πως η ασφαλής χρήση του διαδικτύου θα πρέπει να γίνει μάθημα για παιδιά μικρής ηλικίας. Θέλω και εγώ, δίνω μια ευχή σήμερα ημέρα που είναι στη χώρα μου, να μπει μάθημα στα παιδάκια το διαδίκτυο για να μπορέσουν να αποκτήσουν την κουλτούρα και να μην έχουμε το σημερινό φαινόμενο που παιδάκια 10 και 11 ετών διαχειρίζονται κοινωνικά δίκτυα και δέχονται bullying καθημερινό και δέχονται επιθέσεις και έχουμε πολλά περιστατικά καταγεγραμμένα γύρω από αυτό. Άρα ευχή μου είναι να μάθουν τα παιδιά μας το διαδίκτυο από τις ηλικίες που πρέπει. Η Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο καθιερώθηκε το 2004, ενώ αναγνωρίζεται και γιορτάζεται σε σχεδόν 170 χώρες. Από τον εκφοβισμό στον χώρο του διαδικτύου έως την υποκλοπή πληροφοριών και ψηφιακής ταυτότητας, είναι σημαντικό οι πολίτες να γνωρίζουν τους κινδύνους για να μπορούν να προστατευτούν. Δύσκολη κατάσταση για τους επιχειρηματίες που διατηρούν ξενοδοχειακές μονάδες, αφού πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές θα βάλουν λουκέτο το επόμενο διάστημα. Έτσι τονίζει ο πρόεδρος ξενοδόχων της Μεσσηνίας. Η φετινή χρονιά είναι γεμάτη ερωτηματικά για τους επιχειρηματίες, με τη θερινή σεζόν να είναι στον αέρα εξαιτίας της πανδημίας. Στο κόκκινο η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας, στο κόκκινο και οι επιχειρηματίες που ασχολούνται με τον κλάδο του τουρισμού. Η Μεσσηνία, που έλκει πολλούς τουρίστες, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, κρατάει μικρό καλάθι για τη φετινή χρονιά που είναι γεμάτη με αμφιβολίες. Για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, επειδή χρειάζεται μια προετοιμασία, η ξένη αγορά. Δεν έχουμε πολλές δυνατότητες. Η πανδημία έχει διαφοροποιήσει τα δεδομένα. Οι επικοινωνίες με τις αεροπορικές συνδέσεις δεν είναι εφικτές. Η πανδημία καλπάζει. Όλα αυτά τα θέματα δημιουργούν ανάσχεση και για τη δική μας τουριστική αγορά. Η περσινή χρονιά δεν ήταν καλή για τους ξενοδόχους, με τον τζίρο τους να πέφτει κατακόρυφα. Πολλά από τα καταλήμματα δεν άνοιξαν καν, αφού το να μένουν ανοιχτά μόνο ζημιά και έξοδα έφερνε στους επιχειρηματίες. Ξενοδοχεία που δεν άνοιξαν και πέρσι ήταν σχεδόν τα μισά, το 40%. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι χειρότερη χρονιά από την προηγούμενη. Τα λουκέτα στις ξενοδοχειακές μονάδες αναμένεται πως θα είναι περισσότερα από πέρυσι. Ο απολογισμός των επιχειρηματιών φέρνει αρνητικά νούμερα και αυτό είναι κάτι που δεν ενθαρρύνει κανέναν για τη θερινή σεζόν. Με ένα βίντεο από ανθρώπους που μαθαίνουν ελληνικά, γιορτάστηκε η Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας. Μικροί και μεγάλοι από όλο τον κόσμο έστειλαν το μήνυμά τους για την 9η Φεβρουαρίου και τη σημασία εκμάθησης των ελληνικών. Η σημερινή ημέρα όμως είναι και η ημέρα μνήμης του Διονυσίου Σολομού, του ανθρώπου που με τις δικές του λέξεις έντυσε τον εθνικό ύμνο. Μαθαίνω ελληνικά επειδή είμαι Έλληνας και αγαπώ την Ελλάδα. Μαθαίνω ελληνικά για να μιλάω επί οικογένειά μου στην Ελλάδα. Γιατί είναι η μητέρα όλων των γλωσσών. Α,
Άνθρωποι από όλο τον κόσμο μοιράζονται τον λόγο που μαθαίνουν ελληνικά. Άλλοι για να μάθουν ιστορία, άλλοι για να επικοινωνήσουν με συγγενείς και φίλους, άλλοι απλά επειδή γοητεύονται από την ίδια τη γλώσσα. Μιλούν ελληνικά και μας στέλνουν το δικό τους μήνυμα με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας που θεσμοθετήθηκε το 2017 και εορτάζεται πλέον κάθε χρόνο. Μπορώ να βλέπω ελληνικές ταινίες. Μου αρέσουν οι αποχρώσεις της ελληνικής γλώσσας. Τι είναι μέρος της ψυχής μου. Να μάθω για όλα τα έθιμα της Ελλάδας. Και να μαθαίνω ελληνικά στις φίλες μου στο εξωτερικό. Και την γλώσσα της καρδιάς μου. Η ελληνική γλώσσα είναι βαθιά στην καρδιά μου. Στο βίντεο για την ημέρα που διοργανώθηκε από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τον απόδημο ελληνισμό, Κωνσταντίνο Βλάση, εμφανίστηκε και ο Πρωθυπουργός, που όπως είπε θεωρεί την γλώσσα πηξίδα του σήμερα και φάρο του μέλλοντος. Μια γέφυρα πάνω από σύνορα που αγκαλιάζει τον κόσμο. Γι' αυτό μαθαίνουμε ελληνικά. Για να μιλάμε και να νιώθουμε ελληνικά. Η 9η Φεβρουαρίου όμως δεν είναι μόνο η ημέρα της ελληνικής γλώσσας, είναι και μέρα μνήμης του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού, ο οποίος έφυγε από την ζωή στις 9 Φεβρουαρίου του 1857. Αυτή η μέρα μας θυμίζει τη δύναμη των ιδεών, της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, όπως τις καλλιέργησε στη δημοτική γλώσσα, τη γλώσσα του λαού, και τις έκανε γνωστές όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο Παρίσι και στο Λονδίνο, όπου μεταφράστηκε ο ύμνος στην ελευθερία και ενέπνευσε και τους φίλους της Ελλάδας υπέρ των επαναστατημένων Ελλήνων. Η φετινή 9η Φεβρουαρίου είναι για τα Ιόνια νησιά, σύμφωνα με την Περιφερειάρχη, μια ημέρα στοχασμού και δέους, γιατί εντάσσεται στο πλαίσιο της ιστορικής επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, η οποία και ενέπνευσε τον εθνικό μας ποιητή. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ιδιαίτερα δύσκολο είναι το πρόγραμμα του Χαραλαιοτρικού Μεσολογγίου στη συνέχεια της Basket League για να μπορέσει να σωθεί τελικά, να μην υποβιβαστεί. Στον χώρο του ποδοσφαίρου, ο Πανετολικός ιτήθηκε από τον ΠΑΣ Γιάννηνα στην έδρα του, ενώ στην Football League οι ομάδες περιμένουν για να δουν πότε τελικά θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πολλά δύσκολα παιχνίδια έχει να δώσει από εδώ και πέρα ο Χαραλαιός Τρικούπης Μεσολογγίου, προκειμένου να αποφύγει τον υποβιβασμό από την Basket League. Οι παίκτες του Ντίνου Καλαμπάκου θα πρέπει να κάνουν πολλές και μεγάλες νίκες, αφού έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ δύσκολους αντιπάλους. Συγκεκριμένα εντός έδρας θα παίξουν με το Περιστέρι, το Λαύριο, τη Λάρισα και τον ΠΑΟΚ, ενώ εκτός έδρας θα αγωνιστούν με την ΑΕΚ, τον Ηρακλή, τον Παναθηναϊκό και τον Προμηθέα. Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα δύσκολο με τον σύλλογο από την Ετωλοκαρδανία να ψάχνει παραπάνω από μία νίκες. Στον χώρο του ποδοσφαίρου, σημαντική ευκαιρία να πάρει βαθμολογική ανάσα έχασε ο Πανετολικός, ο οποίος ιτήθηκε στο Αγρίνιο από τον ΠΑΣ Γιάννηνα με 2-1 για το πρωτάθλημα του Super League και έμεινε στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Οι γηπεδούχοι και προηγήθηκαν στο πρώτο μέρος με τον Αργύπη, είδαν τον Κρίσμα να ισοφαρίζει με πέναλτι στο 54 και τον Κάργα στο 84 να σημειώνει το 2-1, χαρίζοντας την ομάδα του την επικράτηση. Στο περίμενε παραμένουν οι ποδοσφαιριστές της Football League με την κυβέρνηση και την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων να μην έχουν πάρει τις τελικές τους αποφάσεις. Ο πρόεδρος της Football League, Λεωνίδας Λεουτσάκος, σε ραδιοφωνική εκπομπή τόνισε μάλιστα ότι θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι στο χέρι της διοργανώτριας αρχής πότε θα διεξαχθεί. Εδώ κυρίες και κύριοι έφτασε στο τέλος του και το απόψινό μας δελτίο. Αμέσως τώρα σύντομη πρόγνωση του καιρού. Στις 9 η δραματική δικαστική σειρά Αθώος ή Ένοχος. Στις 10 πρεμιέρα για την εκπομπή Εκ του Σύνεγγης με τον Γιάννη Κοριαλά και φιλοξενούμενο το Δήμαρχο Δωρίδος, τον κύριο Γιώργο Καπεντζόνη. Αύριο το πρωί να θυμίσουμε ανήμερα Αγίου Χαραλάμπος θα συνδεθούμε και πάλι με την Αγία Κυριακή στον πύργο της Ηλίας στις 8 το πρωί, από όπου θα παρακολουθήσουμε την πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στο διαδίκτυο ionian.tv.gr είναι η διεύθυνση. Εκεί μπορείτε να παρακολουθείτε live streaming το πρόγραμμα του καναλιού, καθώς και αρχείο δελτίων ειδήσεων και εκπομπών. Από όλους εμάς τεχνικούς και δημοσιογράφους, ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε και απόψε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης.